Πολλοί λένε ότι άλλα λέει ο Σταθάκης, άλλα λέει ο Μιλιός, άλλα λέει ο Τσακαλώτος, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει ο Λαφαζάνης, άλλα λέει ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό το πράγμα, εάν τους δίνετε την ευκαιρία, και έτσι να μην είναι, εάν τους δίνετε την ευκαιρία και την αφορμή, δημιουργούν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Μένα δεν με ενδιαφέρει η παράθεσή σας με τον κύριο Ψυχάρη. Με ενδιαφέρει ότι σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες δημιουργεί μια σύγχυση. Εμένα εγώ βλέπω το εξής γεγονός και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Παρακαλώ. Ότι σε ένα μεγάλο πολιτικό θέμα όπως είναι η υποψηφιότητα στην περιφέρεια της Αθήνας, ένα πρωτοκλασάτο Αττικής, ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο κύριος Γουρός, είναι κακή υποψηφιότητα. Ο κύριος Μιχελάκης είπε ότι δεν ωραία, πιστεύω και ότι ήταν πετυχημένος. Δεν είπε κακή, είπε δεν πιστεύω ότι ήταν πετυχημένος. Ναι, και κάποια άλλη προσωπικότητα πολιτική του ίδιου κόμματος λέει ότι είναι πολύ καλός. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται θέμα στα κανάλια, στον έντυπο τύπο κτλ. Η συζήτηση την οποία μπορεί να κάνει δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε εμάς έγινε. Ναι, εντάξει, σε εσάς έγινε, αλλά δεν γίνεται με τον τρόπο που οποιαδήποτε φράση μπαίνει σε μια μονταζιέρα. Να συμφωνήσω εγώ ότι είναι έτσι. Ωραία. Εσείς δεν πρέπει όμως να είσαστε πολύ πιο ξεκάθαροι και θα πρέπει να έχετε, για να μην δείτε τη δυνατότητα στον κύριο Ψυχάρη, να σας λέει αν άλλετε τη μία φορά και άλλετε την άλλη. Ναι, αλλά να έχετε μια ολοκληρωμένη και σαφή άποψη. Τι έγινε στην εκπομπή σας σήμερα. Είχαμε εδώ έναν υπουργό. Υπάρχει μια κατάσταση που οι νέοι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό μαζικά. Χάνεται το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Είναι κλειστή η βαθμίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Υπάρχουν άνθρωποι που τους διαγνώσκουν πολύ βαριές αρρώστιες και μέχρι να τους παραλάβει κάποιος γιατρός είναι σε φάση μη θεραπεύσιμη και ξέρουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει μια επεκτηνόμενη υγειονομική φτώχεια. Λέγαμε για άλλα, τόνιζε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του που αφορά το να δώσεις, να είσαι δότης και τα λοιπά, έτσι. Και αφήσαμε όμως τη μεγάλη εικόνα καλυμμένη πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία και συγχρόνως δίνεται μία εικόνα ότι τα πράγματα πάνε καλά. Όχι, ότι γιατί έχουμε είδατε success story. Προσέξτε. Άμα είναι να βγει έτσι το πρωτογενές πλεόνασμα, να κλείσουμε και τον Ευαγγελισμό. Είδατε, κύριε Μιλιό, να είναι Μιλιό, ακόμα μεγαλύτερο. Ότι επιμείναμε και είπαμε, ρωτήσαμε. Ναι. Όσοι έχουν κάνει αίτηση, και νομίζω ότι η είδηση βγήκε σήμερα από αυτή την εκπομπή. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ενώ έχουν φύγει 5.500-6.000-7.000, μόλις 700 έχουν κάνει αίτηση και η προθεσμία λήγει. Μόλις 700 από τους 5.500. Μόλις 700, παιδιά, για να ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει ποσοστά. Είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η κοινωνία σε μια κατεύθυνση που θα θυμίζει όχι Ευρώπη, αλλά Λατινική Αμερική. Να πάω στον κύριο Κοκκάρα. Μια σύντομη απάντηση και μετά δύο με εγώ δεν ξαναμιλάω. Μια σύντομη απάντηση. Προτιμώ πάντως να έχω δύο στελέχη του κόμματός μου να μαλώνω αν κάποιος περιφερειάρχης είναι καλός ή όχι, παρά να έχω το δικό μου υποψήφιο να λέει ανοησίες τύπου Δούρου, αν υπάρχουν μνημονιακοί σκουπιδιάδες. Το είπε αυτό το πράγμα, γιατί και λοιπόν, εγώ το σχολίασα. Αντί να πούμε τέτοιες ανοησίες. Τα μνημονιακά σκουπίδια θα λοιπόν, μαζεύονται, το είπε η κυρία Δούρου. Λοιπόν, αντί να λέμε τέτοιες ανοησίες, καλύτερα να λέμε. Πείτε σας παρακαλώ, ναι, γιατί εγώ έκανα ένα παραγωγή είπε, και είπα ότι εμένα μου φάνηκε. Ότι μνημονιακοί μαζεύουν σκουπίδια. Λοιπόν, ότι και η κοινωνική πολιτική και η πολιτική δαπανών και όλα. Δεν είπε αυτό. Έχουνε. Δεν είπε αυτό, υπάρχουν και χειρικά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, όταν δεν διεκδικείς, όταν είσαι με τις πολιτικές των περικοπών, χάνεις μία βαθμίδα και δημοκρατίας και κοινωνικού κράτους. Συμμετέχετε κι εσείς στην